Καλησπέρα guys, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, σήμερα έχουμε server tutorial και θα αναλύσουμε κάτι το οποίο μου έχετε ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μου έχετε ζητήσει λοιπόν, η ερώτηση βασικά είναι πώς μπορώ να φτιάξω έναν 1,9 server snapshot, vanilla κυρίως. Και λέω vanilla γιατί 1,9 server με plugin, modded server δηλαδή, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Μόλις κυκλοφορήσει η official 1,9 version του Minecraft, θα το δούμε και αυτό. Πλέον λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα μέσω snapshot να φτιάξουμε τον δικό μας 1,9 server. Έναν Minecraft 1,9 server. Πώς θα γίνει αυτό λοιπόν? Αυτό θα γίνει. Πηγαίνουμε στη σελίδα της Mojang. Μπαίνουμε εδώ και ψάχνουμε τα post. Εδώ πέρα ποστάρονται κάθε φορά καινούργια πράγματα όσον αφορά τα snapshot. Βλέπουμε εδώ πέρα Minecraft snapshot 15W50α. Αυτό εδώ πέρα μας ενημερώνει ότι έχει κυκλοφορήσει καινούργιο snapshot του Minecraft 1.9, το οποίο μπορούμε να το δούμε στο PC μας. Και κάπου κάτω εδώ μας λέει cross platform server. Πατάμε ένα εδώ πέρα, ένα κλικ και κάνουμε ένα save. Το κατεβάζουμε στο PC μας και περιμένουμε να κατέβει, κατεβαίνει και ακόμη κατεβαίνει. Ίσως να το σκυπάρω λιγάκι εδώ μέχρι να κατέβει. Λοιπόν, ο σερβερ μας κατέβηκε και έχω δημιουργήσει εδώ πέρα και το αρχείο εκτέλεσης, θα το δούμε σε λιγάκι. Δημιουργούμε ένα φάκελο ας πούμε 1,9, ξέρω εγώ, κάτι τέλος πάντων, ό,τι εσείς γουστάρετε. Ανοίγουμε το φάκελο και πετάμε αυτά δύο αρχεία μέσα. Αυτά τα αρχεία θα σας τα έχω και στην περιγραφή, ώστε να μην χρειάζεται να τα δημιουργείτε. Και να σας δείξω λιγάκι και τι είναι λοιπόν αυτό το αρχείο. Πριν το κάνουμε όμως αυτό, να μετονομάσουμε το server. Θα σβήσουμε αυτό που λέει 15W50α και θα το αφήσουμε Minecraft κάτω παύλα server.jar. Jar είναι εκτελέσιμα αρχεία Java. Είναι εκτελέσιμα συμπιεσμένα αρχεία Java. Ωραία. Τα έχουμε συναντήσει και στα plugins. Αλλά αυτή τη φορά είναι διαφορετικός τύπος του περιεχόμενου του αρχείου. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα το runbat. Εγώ χρησιμοποιώ εδώ πέρα το Notepad++, το οποίο είναι πολύ καταπληκτικό εργαλείο για αυτές τις δουλειές. Και εδώ πέρα μας λέει java-xms bla 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 run minecraft server jar. Το όνομα του αρχείου μας είναι αυτό, έτσι. Ωραία, εδώ πέρα αυτό που κάνουμε είναι να δηλώσουμε το ποσό της μνήμης που θέλουμε να δεσμεύσει ο server μας. Δεν μας απασχολεί, δεν πρόκειται για modded server. Μόνο σε modded server μπορούμε να το ανεβάσουμε αυτό. Αυτή τη στιγμή ο server μας θα έχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσει από 1 GB μέχρι 2. Δεν χρειάζεται παραπάνω για τέτοιου είδους servers, έτσι. Οπότε το κάνουμε ένα save. Κλείνουμε το notepad και έχουμε εδώ πέρα αυτά δύο αρχεία. Τώρα, εάν όλα είναι σωστά, πατώντας διπλό κλικ σε αυτό το αρχείο, θα εκτελεστεί ο server μας για πρώτη φορά. Πριν έχουμε ένα πλήρη λειτουργικό server, πρέπει να γίνουν δύο restart στο server και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Διπλό κλικ και μας εκτελεί το server. Και ο server εδώ πέρα σταματάει. Press and key to continue. Και αυτό γιατί μας έχει δημιουργήσει το EULA file, όπως λέω εγώ, το οποίο πρέπει να του πούμε εμείς ότι ναι, συμφωνούμε με τους κανονισμούς και του γράφουμε ένα true εδώ. Ξανακάνουμε ένα save. Κλείνουμε το notepad και ξανά εκτέλεση. Είναι η δεύτερη φορά. Βλέπουμε εδώ πέρα κάποια errors που μας έχει βγάλει και τα βλέπουμε και εδώ. Αυτό είναι το GUI του server, το Graphic User Interface, το οποίο αν θέλουμε το χρησιμοποιούμε, αν θέλουμε όχι. Μας έβγαλε κάποια errors. Στην ουσία δεν είναι errors, είναι προσπάθεια του server να βρει κάποια αρχεία στον υπολογιστή μας, τα οποία δεν υπάρχουν. Οπότε ο server μπαίνει στη διαδικασία να τα δημιουργήσει για εμάς. Ωραία, και αφού το έκανε αυτό, πάμε εδώ στο GUI και γράφουμε stop. Σταματάει ο σερβερ μας. Και αφού σταματήσει, πάμε και κάνουμε δεξί κλικ, edit
ή με όποιο εργαλείο εσείς έχετε. Εγώ έχω το Notepad++, οπότε το κάνω edit με αυτό. Και εδώ πέρα μπορούμε να φτιάξουμε τα διάφορα settings του server μας. Πρόκειται για ένα κλασικό server, έτσι. Αλλά ο Nether, yes, θέλουμε το όνομα του map μας πώς να είναι. Θέλουμε να είναι world, θέλουμε να είναι παράδειγμα, εγώ θα το βάλουμε τώρα survival το server, όχι all of light, όχι achievement true. Αυτά τα settings τα έχουμε εξηγήσει και σε προηγούμενα επεισόδια που κάναμε για Spigot Server. Είναι πάνω κάτω τα ίδια. Όχι πάνω κάτω, είναι σχεδόν τα ίδια. Άντε να έχουν κάνα δύο χαρακτηριστικά επιπλέον, αν και δεν νομίζω. Τα έχουμε ψηλό εξηγήσει. Οπότε αλλάζουμε το map, το level name σε survival. Εδώ πέρα μπορούμε να περιορίσουμε το μέγεθος του κόσμου. Στην ουσία, αν επιλέξουμε το world μας να έχει διάμετρο 2000 blocks, αυτό το μειώσουμε στα 2000. Στην ουσία αυτό δεν περιορίζει, δεν κάνει μικρότερο το world. Απλά βάζει ένα world border γύρω γύρω, ώστε να μην έχουμε πρόσβαση στο υπόλοιπο μέρος του server, του map, sorry. Default game mode εδώ πέρα μας λέει αν θέλουμε να κάνουμε force, να χρησιμοποιεί άλλο game mode, όχι δεν θέλουμε. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε σε προηγούμενο επεισόδιο, στην ουσία στο πρώτο επεισόδιο. Να δούμε παρακάτω τι έχουμε, αν έχουμε κάτι καινούργιο. PvP ναι, difficulty ας το έτσι, game mode 0. Max players μπορούμε να το βάλουμε, εξαρτάται πόσο μας επιτρέπει το hosting μας. View distance, τι chunk load θέλουμε να έχει ο server μας. Message of the day, test, κάτσε να γράψουμε κάτι. Test Minecraft 1,9 server. Αυτό θέλω να γράφει ο server μου. Κάνω ένα save. Και επειδή αλλάξαμε τώρα το όνομα του world, το έχουμε κάνει survival, θα σβήσουμε αυτό το world που υπάρχει, που έχει δημιουργήσει από default το server. Και κάνουμε ένα run ξανά. Κάνουμε run και ο server δημιουργεί το world μας. Spawn area που βλέπετε εδώ. Ωραία, done. Ο server μας είναι έτοιμος. Ας τρέξουμε μία το Minecraft. Τρέχουμε το Minecraft, πατάμε. Όπα, όπα, μάν μου, όπα. Έκανα βλακεία. Έκανα βλακεία και θα σας εξηγήσω τώρα γιατί. Βγαίνω. Ξεκίνησα το Minecraft σε 1,8. Δεν θέλει 1,8 προφανώς. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε τα snapshots. Πώς ενεργοποιούμε τα snapshot? Πάμε Edit Profile. Και εδώ πέρα έχει αυτή την επιλογή, Enable Experimental Versions, Development Versions, Snapshots. Ωραία. Και πάμε και επιλέγουμε. Τα snapshot. Τα snapshot είναι εδώ πάνω, πάνω. Και βλέπουμε εδώ πέρα τελευταίο snapshot 15W50α. Είναι το ίδιο snapshot που χρησιμοποίησαμε και για το server μας. Κάνουμε ένα save. Και τώρα κάνουμε play. Περιμένουμε να κάνει load. Εμένα το κάνει γρήγορα γιατί το είχα ξαναφορτώσει. Και είμαστε στον server. Όχι στο server, φορτώσαμε το snapshot Minecraft 15W50α snapshot. Πάμε multiplayer. Βλέπετε εδώ πέρα ότι όσοι servers έχουν είναι ένα 8 version, δεν μπορούμε να πούμε, μας βγάζει χ. Οπότε θα δημιουργήσουμε ένα καινούριο server. Και από τη στιγμή που είμαστε local, 1,9 server. Ωραία. Και από τη στιγμή που είμαστε local, δηλαδή στο σπίτι μας, έχουμε local host. Done. Refresh και πάμε κάτω κάτω που λογικά εδώ είναι, νάτος. Μας λέει ότι έχουμε, μπορούμε να μπουν μέχρι 20 άτομα, πατάμε. Και θα κάνουμε spawn στο server μας. Ταραν. Είμαστε στο server μας. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε OP. Για να δώσουμε OP στον εαυτό μας τώρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε ένα
F11, να φύγουμε από, να πάμε σε Window Mode, να πάμε στο GUI του server μας και να κάνουμε OP και το όνομα του user. Γιατί δεν το παίρνεις? Να δω, γίνεται και έτσι, το έχουν αλλάξει? Όχι, δεν γίνεται. Τι γίνεται? Αγκαλίτσας κατά παύλα gr που είναι το username μου. Opt. Μόλις έδωσα OP στον εαυτό μου. Οπότε τώρα μπορώ να κάνω και ένα game mode 1, να πω σε creative, να φτιάξω το server μου όπως το θέλω, να φτιάξω το spawn μου και και είμαστε σε 1.9. Και για να αποδείξω ότι είμαστε σε 1.9 και δεν σας λέω μπαρούφες, μπαίνω εδώ, πάμε στα όπλα, έχουμε μια σπίδα, θα πάρουμε και ένα σπαθί, πάμε στην, επιλέγουμε την ασπίδα, πατάμε F, περνάει στο άλλο χέρι και ταραν, είμαστε σε 1.9. Ωραία, παιδες μου. Και κάτσα πατήσω και ένα F3 να δούμε λιγάκι τι μας λέει, τι πληροφορίες μας δίνει. Λοιπόν, να, Java 1.8. Πόπα, Minecraft 15W50α. Εντάξει, μάκες μου. Όλα καλά, πιστεύω να είστε ευχαριστημένοι. Έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε το δικό μας Minecraft 1.9 server, μέχρι να βγουν τα stable και τα pre-release version του Minecraft 1.9. Όπα, αυτά λούδια γιατί σπονάραν έτσι. Anyway, να γνωρίζετε, snapshot servers έχουν κάποια bugs. Γι' αυτό λέγονται και snapshot, είναι experimental, δεν είναι officially ακόμα. Οπότε πολύ πιθανό να βρείτε κάποια bugs, κάποια κρασαρίσματα, αν και τα έχουν βελτιώσει κατά πολύ στα καινούργια snapshots. Οπότε υπομονή μέχρι να βγει και το official. Αλλά παρόλα αυτά, αν βιάζεστε, ορίστε η λύση. Snapshots, παιδες, snapshots. Να δούμε. Πάρ τα γουρούνι. Σκότωσα ένα γουρουνάκι. Τι κακός. Anyway, ας μην χαζολογάω άλλο, γιατί θα συνεχίσω και θα παίζω εγώ. Αυτά λοιπόν. Για την επόμενη φορά, σας έχω μία έκπληξη. Από ό,τι έχετε καταλάβει, έχει ξεκινήσει το UHC Zero Land Season 3. Yeah! Πληροφορίες θα βρείτε στο page μας, το οποίο υπάρχει στην περιγραφή, όπως και το Twitter μας, όπως και το Twitch μας. Και για την επόμενη φορά θα σας δείξω πως χωρίς plugin μπορείτε να φτιάξετε UHC server όπως αυτό που χρησιμοποίησαμε για το UHC του Zeroland. Το έχω φτιάξει εξ ολοκλήρου με command blocks και με commands, redstone και όλα αυτά. Θα σας δείξω πως να φτιάχνετε ένα τέτοιο πράγμα. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, θα σας έχω έξτρα επεισόδιο με το πως να το φτιάξετε και με download. Αν σας αρέσει λοιπόν και θέλετε, κάντε ένα like από κάτω τώρα, τα comment σας, και subscribe όσοι δεν έχετε κάνει για να παρακολουθείτε τα καινούργια μας επεισόδια. Μέχρι τότε, φιλιά σε όλους και θα τα πούμε next time. Bye guys!